Αφού λοιπόν βάλαμε την τάρτα μας στην κατάψυξη και περιμένουμε να σταθεροποιηθεί, ας μιλήσουμε για το vegan πελάτη και το vegan καλεσμένο. Όλοι θα έχετε ακούσει κάποιον συνάδελφο να λέει: «Όχι, ήρθε και αυτός ο vegan». Πολλοί θεωρούν τους vegan, vegetarian και τους πελάτες με τις ανεξίες και αλλεργίες ένα βάρος. Δεν συμφωνώ, μιας και από μαγειρικής πλευράς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για μας. Μόνο και μόνο η δημιουργία ενός πιάτου με ό,τι παίρνουμε κατευθείαν από τη φύση είναι από μόνο του ένα challenge. Τι κάνει όμως ευχαριστημένο ένα vegan πελάτη? Σίγουρα η ποικιλία. Υπάρχει κόσμος που ακολουθεί αυτή τη διατροφή λόγω της μόδας. Γι' αυτό και οι μεγάλες εταιρείες προωθούν τα vegan burgers και τροποποιημένες πρώτες ύλες, ώστε να μοιάζουν με μπέργκερ, λουκάνικο και πολλά άλλα. Δεν νομίζω πως ένας vegan έχει ανάγκη να φάει κάτι σαν κοτόπουλο ή κάτι σαν μοσχάρι. Γι' αυτό το λόγο και δεν θα ήταν σωστό να το σερβίρουμε στα εστιατόρια μας. Ανεξάρτητα με τα θρεπτικά συστατικά που μπορεί να ζητάει κάποιος. Από αυτό καταλαβαίνουμε πως η vegan διατροφή δεν είναι αναγκαστικά healthy. Για να φτάσει κάποιος στο σημείο λοιπόν να ακολουθήσει τη vegan διατροφή, το κάνει και σαν φιλοσοφία ζωής, για ηθικούς, οικολογικούς ή και κοινωνικούς λόγους. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην τάρτα μας. Βγάζοντας την κατάψυξη, όπως σας είπα, την αφήνουμε για 5 με 6 λεπτά να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη σερβίρουμε. Το καλό είναι ότι δεν είναι αρκετά παγωμένη, οπότε έρχεται πολύ γρήγορα σε θερμοκρασία δωματίου λόγω της κρέμας που έχει από το γάλα καρύδας. Την δεκοράρουμε με τους χουρμάδες, το θυμάρι και τις φράουλες. Η συγκεκριμένη βγάζει 8 μερίδες τάρτας. Όσον αφορά το θέμα του κοστολογίου, θα το αναφέρω αργότερα. Θα ήθελα να σας πω τώρα ότι συγκεκριμένη παρόμοια τάρτα μπορούμε να φτιάξουμε με βάση από κακάο και κρέμα από ταχίνι ή κρέμα από φυσικό βούτυρο. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και μια τάρτα αλμυρή με χρήση λαχανικών και τυριών. Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν στη raw vegan διατροφή είναι το κόστος. Η συγκεκριμένη τάρτα έχει κόστος μερίδας 1,87 έως 1,95. Και αυτό εν τέλει εξαρτάται και από το αν χρησιμοποιούμε βιολογικά προϊόντα ή όχι. Αν ήταν βιολογικά, αν θέλαμε να βάλουμε βιολογικά προϊόντα, δεν θα ήταν παραπάνω από 2,20. Και μιλάμε για ότι είναι πάρα πολύ ακριβά για κάποιο εστιατόριο ή για κάποιο ξενοδοχείο. Έχοντας βέβαια υπόψη μας ότι υπάρχουν πρώτες ύλες οι οποίες είναι μεταλλαγμένες, ακόμα και vegan πρώτες ύλες, πρέπει να προσέξουμε ακόμα και την ποιότητα την οποία θα βάλουμε μέσα στο μαγαζί, στο ξενοδοχείο ή στο εστιατόριο. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να συνθέσουμε ένα ιδανικό μενού στο εστιατόριό μας με βάση τις παραπάνω αρχές, θα μπορούσε να έχει ως εξής. Μπορούμε σαν πρωινό να έχουμε ένα porridge με κάποιο γάλα φυτικό φυσικά, ένα chia pudding ή ομά pancakes. Αντί για το μέλι, μπορούμε να βάλουμε χαλουπόμελο ή και μελάσα. Όσον αφορά το μεσημεριανό, θα μπορούσαμε να έχουμε μία τορτίγια με λαχανικά ή με φρούτα, μία raw wrap δηλαδή, μία σούπα φρούτων ή λαχανικών και λαχανικά με πέστο ή ζυμαρικά με τυρί. Όσον αφορά τα λαχανικά με πέστο, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το spiralizer, το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη vegan κουζίνα, για κολοκυθάκια, καρότα και διάφορα άλλα λαχανικά. Όσον αφορά το βραδινό, θα μπορούσαμε να βάλουμε μία pad thai soup, ταϊλανδέζικη σούπα, μία vegan pizza και αν ζητάμε κάποιο snack, γκρανόλα, energy balls ή κακάο, bars, ομοφαγικά όλα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο και ελπίζω να βρήκατε χρηστικές τις ιδέες και τα tips που σας έδωσα. Η ομάδα της Workathon θα βρίσκεται δίπλα σας σε όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περίοδου και θα μοιράζεται μαζί σας κάθε διαθέσιμη πηγή γνώσης. Μην διστάσετε λοιπόν να μας στέλνετε διαρκώς θέματα που σας ενδιαφέρουν να παρακολουθήσετε σε οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας από αυτά που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Επίσης, αν είστε expert του κλάδου, μπορείτε να γίνετε και εσείς μέρος της εκπαιδευτικής αλυσίδας. Στείλτε τις γνώσεις σας που θέλετε να μοιραστείτε στο press.papaki.workathon.com και ας κρατήσουμε τον τουρισμό όσο ψηλά του αξίζει.